Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω στο αρχικό ζήτημα, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι κάτι το οποίο συζητείται. Έχουμε καταθέσει απόψει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για τα τετράμινα, θέλω να μου πείτε κατάργηση κι εσεί. Περιμένετε. Θέλω να σα πω ότι συμφωνούμε με την κατάργηση των τετράμινων, αλλά όταν ψηφίζονταν τα τετράμινα από το Κοινοβούλιο, mm -hmm. το ΕΛΑΜ και νομίζω και το Ακέλ. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιο αν είναι το Ακέλ ή κάποιο άλλο κόμμα. Το Ακέλ και εσεί ήσασταν. Ναι. Πήγαινε εναντίον των τετραμήν. Και θυμούμε τις χαρακτηριστικά τότε εκ μέρου του Ελάμ των Λίλων των Παπαγιάννη να προειδοποιεί ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα και ότι το να δημιουργήσουμε επιπλέον εξεταστικέ περιόδου δεν θα βοηθήσει του μαθητέ. Φυσικά τότε δεν εισαγωγήκαμε. Αυτή τη στιγμή όταν το θέμα ε, δούλεψε πρακτικά, mm. είδαμε ότι δεν υπάρχει. Ναι, την Α, ίδια ώρα να... είναι αυτό που λέγαμε και με του βουλευτέ που είχαμε πριν τον κύριο Σαβίδη και τον uh, κύριο Χριστοφίδη. Να βρούμε και τον εναλλακτικό τρόπο αξιολόγηση, βέβαια. Δηλαδή να, να, να καταργηθούν αυτά, να καταργηθούν, αλλά ταυτόχρονα μην πάμε πίσω στα διαγωνίσματα, τα 50 διαγωνίσματα που είχαν οι μαθητέ. Μην πάμε να κάνουμε κάτι. Τρόποι, τρόποι αξιολόγησης αξιολόγηση ε, θεωρώ ότι υπάρχουν. Ναι. Το να έχει δημιουργήσει ένα σύστημα που να βασίζεται αποκλειστικά στι εξετάσει για να αξιολογήσει ένα μαθητή. Mm -hmm. ε, δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικό και από, από τι αποδεικνύεται αποδεικνύεται από συστήματα άλλα τα οποία αποδίδουν ε, είναι βέβαιο δηλαδή όπως σας έχω αναφέρει και προηγουμένως mm -hmm. χωρίς να ασκούν αυτή την πίεση στους μαθητές ή χωρί να ακολουθούν αυτή την νεοτροπία. Εμά τα παιδιά μα είναι ακόμη μικρή ηλικία. Φαντάζομαι όμω και ξέρω πολλού δικού μα ανθρώπου και φίλου μα το πώ πέρασαν τα Χριστούγεννα φέτο. Είναι τραγική κατάσταση. Έχουμε, όμως, και αποδικ... Ναι, μα, μα για μα το λέω. Λοιπόν, κύριε Χριστού, θέλω και ένα σχόλιο. Ε, Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Το ρωτάει και ο κόσμο. τι θα πει ο κύριο Χρήστο Χρήστου για αυτό που προέκυψε με τον υπαξιωματικό τη Εθνική Φρουρά, Είναι ένα από τα ερωτήματα που μου ο κόσμο. Αν και δεν έχω δει το βίντεο, Ευτυχώ δια... θα σα πω εγώ, αλλά θα, σας... θα, ήταν καλό να το δείτε απλώ για να ακούσετε. Ε, Μπορείτε ε, να αντιληφθείτε λόγω χρόνου, βέβαια. Λόγω χρόνου, ναι, ναι. Αλλά δεν έχω πρόβλημα να σχολιάσω. Από τη στιγμή που ένα άνθρωπο και ιδιαίτερα ένα τελεχό τη Εθνική Φρουρά ε, κάνει κάτι για το οποίο επηρεάζει άλλου ανθρώπου τη κοινωνία, που μάλιστα προστατεύονται από συγκεκριμένε νομοθεσίε. Υπάρχουν οι εσωτερικοί κανονισμοί του στρατού και είναι θέμα το οποίο θα χειριστεί το Υπουργείο mm -hmm. Άμυνα. Και σε δεύτερο βαθμό, εάν προκύπτουν. Για να είμαι συγκεκριμένο και να μην ξεκινήσουμε να λέμε. Δηλαδή, δεν κάνουμε εμεί. Εάν προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Ναι. Θα εξεταστεί από την αστυνομία και θα οδηγηθεί η ΕΠΑ τη δικαιοσύνη. Εάν προκύπτουν. Mm -hmm. ε, ναι, εντάξει, όλα, εάν. Ε, τώρα, από όσο έχω ακούσει, φαντάζομαι ότι κάτι, ε, ε, κάτι υπάρχει. Αυτή είναι η θέση μου. Δηλαδή, ότι υπάρχουν οι διαδικασίε. Δεν είναι θέμα να το επιλύσουν ε, οι πολίτε. Ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, αν ένα άνθρωπο εκφράζεται με ακραίων τρόπων ή με αισχρόν τρόπο, θα πρέπει να περιοριστεί, αλλά από εκεί και πέρα, όσον αφορά τι συγκεκριμένε ομάδε ανθρώπων, ήδη προστατεύονται από νομοθεσίε. Μάλιστα. Να ναι, εγώ δεν θέλω να βάζω. Ναι, όλες... Ναι. Το τότε... λέω για να μην ξεκινήσει η συζήτηση του και να αναζητούμε ξανά αν υπάρχουν νόμια, δεν υπάρχουν νόμια. Νομοθεσίες υπάρχουν. Και στους εσωτερικές στην περίπτωση. Ναι, 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 θα, ήθελα να μετά να σας δείξω το βίντεο. Θέλω, θέλω να το δείτε. Α, 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 να, το δείτε, γιατί εγώ πραγματικά έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα στις εγώ που πιστέψετε με και εσείς φαντάζομαι το ίδιο και έχετε δει και έχετε ακούσει. Καλά, συμβαίνουν πολλά πράγματα στον κόμμα μας ε, 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 και ναι. δεν έχουν σχολιαστεί και καθόλου. Όχι, όχι, ναι, 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 εντάξει. Λοιπόν, είμαστε μια ανάσα πριν 23 μέρε έχουν μείνει. Πόσες μέρε έχουν μείνει. Ευτυχώς, τον φάγαμε θα... τον 1,5 χρόνο, κύριε Χρήσου, πρώτα. το βακτήριο των πολιτών. <laughs> ναι, να είναι αναγκασμένοι μακτήριο. καθημερινά να παρακολουθούν πολιτικέ εκπομπέ. Πώ ήταν το τελευταίο debate, πώ σα είδατε, <laughs> ε, Εντάξει, το τελευταίο debate, το θετικό, το οποίο βλέπω εγώ, είναι πω μπόρεσαν να συμμετέχουν 7 υποψήφοι. Για υπέρα. Από του τρει εκπροσώπου και του ανεξάρτητου. Βεβαίω δεν, δεν ήταν και πολύ debate από την άποψη ότι. Αυτό θα σχολιάζα τώρα. Ναι. Ότι νομίζω δεν κατάφερε κανένα να περάσει κάτι νέο στον κόσμο. Να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα. Ήταν επί των τετριμένων. Ο καθένα παρέμεινε στη θέση του. Εκτό ίσω από μια-δυο εξαιρέσει των εξαρτητών υποψηφίων. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινή. Και α, νομίζω δεν άλλαξε κάτι σε αυτά το, την εικόνα την οποία ήδη είχε ο κόσμο. Στι 3 του μήνα θα είστε. Μας... Ανακοινώθηκε ε, μετά το τέλο του. Mm. Ε, ναι, ναι, ναι. Ε, δεν ξέρουμε ακόμα. μιλώ για μένα. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα συμμετέχουμε στι 3 του μήνα. Από την πλευρά μα, προσπαθούσαμε να δώσουμε λίγη ουσία και να παρουσιάσουμε θέσει για σοβαρά προβλήματα του τόπου. Ξέρω ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι αυτό που βάζετε και ω εσεί ω προτεραιότητα, είναι το μεταναστευτικό. Έτσι. Όμω, από την άλλη, νιώθω ότι ε, μα, ε, πρέπει σε, ε, να, 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 δου, να δούμε και τι λέτε για τα υπόλοιπα τα θέματα της τις, ε, ε, τις, ε, τις Κύπρου που απασχολούν τον κόσμο ε, μ, ε, Ναι, να μην ρωτήσω ξανά για το μεταναστευτικό τουλάχιστον μαζί τα έχουμε πει πάρα, πάρα πολλές φορές και ο κόσμος πιστεύω ότι τα έχει μάθει πια έβλεπα και μια συνέντευξη, σας συγγνώμη που το λέω σήμερα 4 ώρα το πρωί, πρωί έβλεπα τη συνέντευξη του κύριου Χρήστου στον κύριο Μπαρούτη <laughs> <laughs> Αυτή ήταν η δουλειά μου σήμερα, <laughs> Χρήστου Πολύ νωρίς λοιπόν, ε, Τι πολύ νωρίς, τέλος πάντων λοιπόν, ε, ναι, πέραν από το μεταναστευτικό, τα έλεγε ο κύριο Σωτήρη. Τα έλεγε. Δηλαδή, έμαθαν ε, ε, τι θέσει σα και τι έλεγε αυτό στον κόσμο. Δεν χρειαζόταν να μιλήσετε εσεί ναι, πλέον. Ναι, ο κύριο Παρούτη στο τέλο είχε μάθει <laughs> ακριβώ τη θέση του Ε, Ναι, και με το ίδιο ύφο κιόλα. Άρα, καταφέραμε κάτι. Άτα. Μάλιστα. Τι λέτε. Όσο... Πάμε σε αδιέξοδο από ό,τι φαίνεται. Δεν, δεν ξέρω αν θα βρεθεί η διαμεσολαβητική πρόταση. Βλέπονται συζητήσει, οποίε ναι. διεξάγονται. Αν και προπάρχηση φωνεί. Ναι, ναι. Για όσου καλύπτει η ΑΤΑ που είναι περίπου το 40% των εργαζομένων, ε, έπρεπε να εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2023 η πλήρη επαναφορά τη. Mm. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζεται σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη, εκτό από μια-δυο εξαιρέσει. Όμω και πάλι είναι ο μοναδικό τρόπο να αποδοθεί η ΑΤΑ, ώστε τουλάχιστον αυτοί οι εργαζόμενοι του οποίου καλύπτει mm -hmm. να μπορούν να δουν μια βελτίωση. Του μισθού του και να αυξηθεί η αγοραστική του δύναμη. Οι εργοδότε λένε ότι δεν μπορούν σε τέτοιε περιόδου να, 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 να πάνε πίσω στο παλιό και θέλουν ένα νέο μοντέλο. Εδώ έρχεται ο ρόλο των συντεχνών. Οι οποίε αυτή τη στιγμή έχουν μπροστά του, μάλλον το πεδίο, αν θα αποδοθεί πλήρω η άτα ή αν θα αποδοθεί. είπαν τις... ότι θα πάμε τελικά ω το 50 και στη συστηματικά, ενώ σταδιακά θα ανεβαίνουμε στο 100. Έχουν δώσει Οι αυτή την πρόταση. Οι εργοδοτικέ οργανώσει όμω, από τη στιγμή που αυτή τη θέση, σημαίνει ότι παραβιάζουν την προηγούμενη συμφωνία. Ναι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα. Ε, ειδικά για του χαμηλόμισθου, ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να αποδοθεί στο 100%. Mm -hmm. Και Γίνεται από και, και λόγο για για όλου του εργαζόμενου. Ναι, λέω ότι θα ακολουθηθεί ένα μοντέλο που θα διαχωριστούν ναι, ναι. οι, ψηλό, οι ψηλόμιστοι και οι χαμηλόμιστοι. Θα πρέπει σίγουρα η χαμηλόμισθη ε, να του αποδοθεί άτα ε, στο 100%. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει άλλο μοντέλο για του ψηλά αμοιβόμενου, ε, είναι κάτι το οποίο θα διαφανεί μέσα από τι διαδικασίε. Ε, η πλήρης ε, όμως, αν θέλετε, κατάργηση και αυτής της, ε, ε, του θεσμού ήδη περνούμε μέσα από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης. Ήδη πάρα πολλοί εργαζόμενοι έχουν δει αποκοπές στους μισθούς τους και φυσικά και εγώ είμαι ο οποίος έχει χάσει τελείως τη δουλειά του. Ε, θεωρώ ότι θα οδηγήσει σε πισωγύρισμα γύρισμα mm. τις εργατικές συνθήκες, τις εργατικές συμφωνίες και να μην οδηγηθούμε σε παραβίαση τελικά όλων των εργατικών συμφωνιών. Άρα. Σταδιακά, αναφέρουμε ναι, ναι. τώρα. Λοιπόν, ε, μα... Να μου επιτρέψει να κάνω ακόμα ένα σχόλιο. Ναι. Η ΑΤΑ καλύπτει mm -hmm. το 40% όμω. Το υπόλοιπο είναι 60%. Mm -hmm. Είναι εκτεθειμένο και περιμένει στην ουσία τη λήψη άλλων μέτρων από το κράτο. Ναι, yeah, ε, γιατί έχει χαθεί για η βελτιωθεί. αγοραστική δύναμη. Έτσι, Έχει χαθεί η για δύναμη. Ε, είναι βέβαια. Μείωση μισθών. Mm -hmm. ε, ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο Πλέον δεν παραχωρεί ούτε εύκολα δάνεια, αλλά αναγκάζει και όσους είναι οι δανειολήπτες να αποπληρώσουν με όρους και τρόπους τους οποίους ορίζει το ίδιο. Ναι. Πολλές φορές δηλαδή χρησιμοποιεί τις νομοθεσίες τις οποίες πέρασαν το 2018 ο Δημοκρατικός Συνεργασμός και το Δημοκρατικό Κόμμα mm -hmm. για να πιέσει ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι έχουν την πρόθεση να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Όμως δεν βρίσκουν καμία ανταπόκριση. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία όμω καταλήγουν στον πολίτη. Αύξηση βασικών ειδών, αύξηση ηλεκτρικού ρεύματο, καυσίμων. Ε, κάθε οικογένεια, κάθε νοικοκυριό δηλαδή, στο τέλο του μήνα, τι είδε τη συγκεκριμένη περίοδο, αύξηση των εξόδων του, χωρί παράλληλα να υπάρχει και αντίστοιχη αύξηση στον μισθό του. Mm -hmm. Για να η μην η στήριξη. Μπορεί... Η κρατική στήριξη. Η στήριξη. Όσον αφορά τη στήριξη, όμω, επειδή ακούμε διάφορα τώρα προεκλογικά. Α, καλά, ναι. Ε, Εμεί διαφωνούμε με τη λογική να δώσουμε 50 ή 100 ευρώ επίδομα στον κάθε... στην κάθε οικογένεια για να τους στηρίξουμε σε αυτά τα οποία πρόκειται ναι, να καταφέρουμε. Ναι, θα πάξει επιδόματα, απλώ για να δώσουμε, ναι. Θεωρώ ότι η πολιτεία και προτείνουμε συγκεκριμένου τρόπου. Πρέπει να επικεντρωθεί στη μείωση του κόστου ζωή. Mm -hmm. Το οποίο είναι κάτι καθολικό και το οποίο θα βοηθήσει στην περίπτωση, παραδείγματο χάρη, τη ενέργεια. Και των καθεργαζόμενων, αλλά ταυτόχρονα και επιχειρήσει, είτε μικρέ είτε μεγάλε. Μείωση τη φορολογία. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται ήδη από άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Εξετάζεται μάλιστα από την Γερμανία, που είναι η μεγαλύτερη οικονομία mm -hmm. τη Ευρώπη. Mm -hmm. Και αυτό έπρεπε να μα στέλνει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Επειδή Πότε... όμω εμεί δεν είμαστε, θα μπορούμε να το κάνουμε εφικτό αυτό με τα οικονομικά μα και με τα λοιπά μα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει το περιθώριο. Α, δεν ξέρω τα οικονομικά. Ε υπάρχει περιθώριο να βοηθήσει αυτή τη στιγμή το κράτο με μείωση φορολογιών. Mm. Θα μειωθούν κάποια λεφτά στα ταμεία, όπω συχνά, ε, συχνά, λέγεται από εκπροσώπου τη κυβέρνηση. Απλά έχω κάνει εικόνα τώρα κάποιου βουλευτέ του εγώ το κράτημα. ίδιο μαζί σα. <laughs> το τι θα λένε. Όμω, από την άλλη, να μην ξεχνούμε πω το ίδιο το κράτο προβαίνει καθημερινά σε διασπάσει δημοσίου χρήματο. Άρα έχει 200 εκατομμύρια που είναι αυτά τα οποία λέει το ΕΛΑΜ και το έχει αποδείξει μέσα από τροπολογίες ότι υπάρχουν mm -hmm. τα οποία προορίζονται για τους αιτητές ασύλου ως επιδόματα και γενικά για τη διαχείρισή τους τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικά αν θέλει και να τα παρέχει για βοήθεια προς μια κοινωνία η οποία υποφέρει. Άρα. Λοιπόν, θέλω λίγο επειδή ξέρω ότι δεν θα τοποθετηθείτε για τον δεύτερο γύρο. Αυτό το κατάλαβα. Έτσι, το είπατε πολλάκι. Δεν θα τοποθετηθείτε και δεν θα σα ρωτήσω. Ε, υπάρχει λόγο. Θα σα ρωτήσω όμω κάτι άλλο, γιατί σα άκουσα να λέτε ότι όποιοι και να είναι οι δύο που θα περάσουν στον δεύτερο γύρο, εμεί όπω έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα στείλουμε τι προτάσει μα, το κάλεσμα, δεν ξέρω πώ το ακριβώ το λέτε. Το να, να, ακούσουμε ναι, το μνημόνιο για να δούμε αν είμαστε κοντά. Σε αυτό το μνημόνιο, τι βάζετε Πρώτο, πρώτο. Το πρώτο στη λίστα. Για μα, πάντα, πάντα πρώτο στη λίστα παραμένει εθνικό ζήτημα. Μα με κανέναν δεν συμφωνείτε γι' αυτό. Ναι. Ενώ με του τρει που είναι επικρατέστεροι. Υπάρχουν ε... επιμέρου ζητήματα. Να το... Βάσει δημοσκοπήσεων, ναι, για το λέω σωστά. Ναι. Δεν είσαστε σωσ... κοντά σε μια λύση του Κυπριακού ο... ούτε με τον uh, κύριο Μαυρογιάννη, ούτε με τον κύριο Χουστοτούλη, ούτε με τον κύριο Όβερ. Προφανώ και διαφωνούμε με του τρει βασικού υποψηφίου ναι. σε αυτόν το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να είναι η βάση για τη mm -hmm. λύση του Κυπριακού προβλήματο. Mm -hmm. Και οι τρει είναι υποστηριχτέ τη ζωνική δικαιονοτική ομοσπονδία. Ε, από την δική μα πλευρά, κατ' επανάληψη, έχουμε δηλώσει ότι θεωρούμε πω ο άξονα λύση πρέπει να είναι λύση ενιαίου κράτου. Για να έρθω όμω στα ερωτήματα που ναι. αφορούν τον Κυπριακό ε, στου δύο εναπομείναντε για την προεδρία τη Δημοκρατία. Πέρα από τη βασική θέση, υπάρχουν επιμέρου πτυχέ. Δηλαδή, αποδέχεσαι ή όχι την εκπεριτροπή πρόεδρια. Mm -hmm. ε, θα υπέγραφε τη λύση του Κυπριακού με παραμονή τουρκικών στρατευμάτων. Θα υπογράφατε τη λύση του Κυπριακού με την παραμονή των επίκων. Mm -hmm. Είναι ορισμένα από τα ερωτήματα τα οποία ε, θα τεθούν και στου δύο εναπομείνατε προέδρου. Τώρα, δεν είναι μόνο το Κυπριακό. Και αν σα έλεγαν όμω όχι, αλλά στι διαβουλεύσει ε, έπρεπε κάτι να δώσει, κάτι να πάρει. Τι θα γινόταν, α πούμε. Ενώ καταλάβατε, μπορεί να σου πει όχι, 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 όχι. Το πιο εύκολη απάντηση. Ναι, πιθανόν να μπει γι' αυτόν. Πιθανόν Εντάξει, να, εξη... από... να εξηγήσει τη θέση του. Ναι. Ε, καταρχήν, θα, θα μπορεί να αποδείξει πλέον ότι ψεύδεται. Ναι, αλλά τον έχει στηρίξει. Περιμένετε. Το δεύτερο, όλε οι συμφωνίε σε πολιτικό επίπεδο mm. ε, βασίζονται και στο ότι θα τηρήσει κάθε πλευρά των λόγων τη. Ακόμα και οι πολιτικέ και οι διακρατικέ συμφωνίε. Σε αυτό βασίζονται. Ναι, ναι. Έτσι. Ε... Άρα, περισσότερο αυτό που προσπαθούμε εμεί είναι να υπάρξει μια πολιτική δέσμευση σοβαρή απέναντι σε κάποιε καταστάσει. Χωρί να προδικάζω από τώρα και δεν μπορώ και να το κάνω γιατί θα αναιρέσω σε οποιαδήποτε αποφάσεις πάρει η Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Το τι θα πράξουμε εμεί στο δεύτερο γύρο. Λέω ότι η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Μάλιστα. Μόνο τη διαδικασία. Μόνο τη διαδικασία. Πέραν του Κυπριακού, υπάρχουν άλλα θέματα. Μεταναστευτικό mm -hmm. είναι τεράστιο κεφάλαιο για μα. Το οποίο αγγίζει πολλέ πτυχέ. Συνήθω αναφερόμαστε στην οικονομία, αλλά δεν είναι μόνο η οικονομία. Υπάρχει δημογραφική αλλοιία. Υπάρχουν θέματα που αφορούν την κρατική ασφάλεια. Ε, υπάρχουν θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Όλα αυτά επηρεάζονται από την κατάσταση του μεταναστευτικού και βέβαια οι δηλώσει του νυν Υπουργού Εσωτερικών ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να ξεπεράσουν γιατί δεν σα το 10% του πληθυσμού. Είναι πολύ ανησυχητικέ. Ναι. Άρα θα δείτε και ποια μέτρα ενδεχομένω θα λάβουν. Αλλά δεύτερο είναι το μεταναστευτικό. Τρίτο. Είναι το θέμα των τραπεζών. Είναι αυτό το οποίο είπα προηγουμένω. Εμεί ζητούμε επίμονα, όταν λέω εμεί εννοώ το ΕΛΑΜ, ναι. να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόστηκε το 2018. Μάλιστα. Εάν δεν αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, όποια πρωτοβουλία και να υπάρξει και να τεθεί ενώπιον τη Βουλή, δεν θα οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Υπάρχουν χιλιάδε άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτέ τι νομοθεσίε, οι οποίε πέρασαν η Βουλή και έδωσαν υπερεξουσίε στι τράπεζε και στι εταιρείε διαχείριση δανείων, οι οποίοι περιμένουν παρέμβαση από την πολιτεία. Ε, επειδή άρχισαν τι εξαγγελίε κάποιοι υποψήφοι πρόεδροι για του κουρεμένου και Μάλιστα. για του κατόχου αξιογράφων, εσεί τι θέση έχετε που να είναι υλοποιήσιμη και ρεαλιστική, έτσι. Η Ρεαλιστική βεβαίω. Το λάχιστο αυτό προτείνουμε εμεί. Επειδή συνήθω δίνουμε βάση όχι στο να κατεβάσουμε 150 προτάσει, αλλά στο να πάρουμε 50 προτάσει, mm. οι οποίε να μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Οι κατόχοι αξιογράφων καταρχήν παραδεχόμαστε ότι είναι ει βάρο του μια τεράστια αδικία. Mm. Όπω φυσικά και του κουρε, κουρεμένου καταθέτε. Από εκεί και πέρα υπήρξαν υποσχέσει από το 2013 μέχρι σήμερα από διάφορε ε, κυβερνήσει που σα ανέλαβαν. Από την κυβέρνηση. Ναι, αναφέρομαι στο ότι το 2013 και το 2018 υπήρξαν υποσχέσει και από την αντιπολίτευση, η οποία τελικά δεν κατάφερε να εκλεγεί στην κυβέρνηση, mm -hmm. για αποκατάσταση. Ναι. Τον Αλλά παίρνουμε και την προηγούμενη, δηλαδή την κυβέρνηση που είναι ακόμη ε, εδώ μάλιστα. και έχει. Ναι. Ούτε από αυτήν την κυβέρνηση βέβαια είδαμε κάτι διαφορετικό. Αντίθετα, μόνο υποσχέσει. Uh -huh. Αυτό το οποίο εμεί προτείνουμε είναι σταδιακή αποκατάσταση. Με εσά όμω του καταθέτε και στου κατόχου αξιογράφων θέλουμε σταδιακή αποκατάσταση uh -huh. που εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι εφικτό υπό την έννοια ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Πείτε uh μου. -huh. Ο πρώτο τρόπο Ηταν τα δάνεια που είχαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρξει συμψηφισμό των δανείων mm -hmm. με τι κουρεμένε καταθέσει ή ε, με του κατόχου αξιογράφων. Τώρα, η κατοχή αξιογράφων είναι μια πιο περίπλοκη κατάσταση. Όντω, που θα πρέπει η πολιτεία, πάντα αναφέρομαι στην δική μα άποψη, να κάνει τον εξή διαχωρισμό. Υπάρχουν οι θεσμικοί, αυτοί δηλαδή που επένδυαν επαγγελματικά, γνωρίζοντα του κινδύνου το ρίσκο. που ναι, ναι. αναλάμβαναν να γίνει τη στιγμή. Και υπάρχουν και οι μύθε mm. Πολίτε δηλαδή που στην ουσία εξαπατήθηκαν. Ε, και έχουν πολλά παραδείγματα Έχουμε. ότι πράγματι αυτοί οι άνθρωποι εξαπατήθηκαν. Οδηγήθηκαν στα Παραπληροφορήθηκαν. Θελιακά, μάλιστα. Mm. Από τραπεζικά στελέχη, τα οποία στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Ε, Επομένω, η πολιτεία αναλαμβάνει να αποδώσει δικαιοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι σε όσους επένδυαν θεσμικά, επαγγελματικά. Mm -hmm. ε, και μπορεί να το πράξει, όπως σας είπα, μέσα από συμψηφισμό δανείο, είναι ο ένας τρόπος, ή από το πλεόνασμα του κρατικού προπολογισμού που κάθε χρόνο, ανάλογα με το τι θα υπάρχει. Nice. Λοιπόν. Ε... Είναι 9 και 3. Ε, Έπρεπε να έχουμε τελειώσει. Άργησα, βέβαια, εγώ φταίω. Λοιπόν, κύριε Χρήστο, να σα ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Αναφερθήκαμε σε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαμε ξανασυζητήσει, όπω είναι για παράδειγμα η ΑΤΑ, η κουρεμένη. Και, με... και, πήραμε και τον χρόνο για τα καθημερινά, για τα ε, τετράμινα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε πριν τι εκλογέ. Να είστε καλά για τη φιλοξενία, στη διάθεσή σα. τρει 24 μέρε. Άντε, πρέπει να κάνω τον προγραμματισμό μου σιγά-σιγά. Γεια σα, κύριε Χρήστο μου. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.